Σκληρή γλώσσα προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χρησιμοποίησε από την Πάτρα ο βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σχετικά με το μείζον πολιτικό θέμα των ημερών, τις υποκλοπές. Κάνοντας λόγο για έναν Πρωθυπουργό που κρύφτηκε πίσω από τον πρώην επικεφαλής της ΕΕΠ και τον ανιψιό του, μιλώντας ακόμα και για παρακρατική δομή μέσα στο κράτος με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν γνώριζε την παρακολούθηση των τηλεφώνων Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Πώς γίνεται ο σύνδεσμος, το link που έφτασε στα δύο κινητά τηλέφωνα Ανδρουλάκη και Κουκάκη να είναι ακριβώς το ίδιο? Πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός μιας χώρας να μην γνωρίζει ποια πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούνται εδώ? Με έναν τρόπο φαίνεται ότι έχουμε μία παρακρατική δομή να λειτουργεί μέσα στο πιο στενό πυρήνα του κράτους. Αν ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ότι παρακολουθείται ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος Κοινοβουλευτικής Δύναμης, μπορεί αυτή η ανεξέλεγκτη δομή να παρακολουθεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, χωρίς να το γνωρίζει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να παρακολουθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσε να παρακολουθεί τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πρώην Πρωθυπουργούς, εν ενεργεία υπουργούς. Όλα αυτά χρειάζονται σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη δική μας άποψη, είναι ο εγκέφαλος που οργάνωσε όλο αυτό το σκοτεινό σχέδιο και έχει καταστήσει τη χώρα μας, την Ελλάδα, απολογούμενη και δακτυλοδεικτούμενη διεθνώς. Επίσης συμπλήρωσε ότι επί εποχής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολουθείται το τηλέφωνο κανενός, τονίζοντας ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός μόνο αδύναμος και ανεπαρκής εμφανίστηκε μετά την άρνηση του γεγονότος από τη στιγμή που η ΕΕΠ με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πέρασε στην ευθύνη του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και να μην διακινδυνεύεται η διαρροή κάποιας κρίσιμης πληροφορίας. Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι επί των ημερών μας δεν παρακολουθούνταν αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, δεν παρακολουθούνταν βουλευτές. Ξέρετε, όταν εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση της χώρας και όταν μας κάνει ο λαός πλειοψηφία ξανά στις επόμενες εκλογές, ξέραμε και θα ξέρουμε απολύτως τι γίνεται στη χώρα από την Ορεστιάδα μέχρι το Γαϊδουρονήσι και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Εμείς ποτέ δεν θα κρύψουμε την ευθύνη μας πίσω από το απόρριτο. Εμείς ποτέ δεν θα κρύψουμε την ευθύνη μας πίσω από έναν θεσμικά μη αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης τον Αύγουστο του 2019 πήρε στην ευθύνη του γραφείου του Πρωθυπουργού την ΕΕΠ και άλλαξε το προσοντολόγιο για να βάλει το συγκεκριμένο άνθρωπο διοικητή της ΕΕΠ. Και έρχεται τώρα και μας λέει τι? Ότι δεν γνώριζε. Αυτό είναι μία κοινική ομολογία ενός αδύναμου και ανεπαρκούς πρωθυπουργού να επιτηρήσει, να διοικήσει και να πρωθυπουργεύσει στη χώρα. Εμείς μάλιστα την προηγούμενη Παρασκευή ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, σηκώσαμε το γάντι και ζητήσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη να εξετάσει, αν το επιθυμεί, χωριστά και αυτοτελώς την περίοδο 2015-2019. Διότι πρώτον, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, και δεύτερον, δεν θα ανεχτούμε καμία προσπάθεια πολιτικού ή επικοινωνιακού συμψηφισμού, καμία προσπάθεια να βρει το σκοτεινό σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη επικοινωνιακά αντίβαρα στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημάνθηκε, απαιτεί να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση των υποκλοπών από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες επί ημερών Μητσοτάκη στο Μαξίμου και δεν θα επιτρέψει τη συγκάλυψη του σκανδάλου.